Συνεχίζονται οι διακομιδές του τρόμου στην κυριολεξία, διότι εφαρμόζεται ο νόμος Πλεύρη, ο οποίος προέβλεπε όλες οι ειδικότητες ανεξαρτήτως εξειδίκευσης. Να πούμε ότι οι διακομιδές απαιτούν εξειδικευμένους γιατρούς, γιατί οι ασθενείς είναι πολυτραυματίες, διασωληνωμένοι και απαιτούν πολύ λεπτούς χειρισμούς. Λοιπόν, με απόφαση του Υπουργού Υγείας, όλοι οι γιατροί, όλες οι ειδικότητες, φτάσαμε στο σημείο μέχρι ο οφθαλμίατρος να διακομίσει σοβαρό περιστατικό. Οι διακομιδές του τρόμου και τα περιστατικά που κόβουν την ανάσα, ο πρόεδρος των γιατρών ΕΣΥ στο νοσοκομείο Ρεθύμνου Γιάννης Σαριδάκης περιγράφει στην εκπομπή Ώρα Αιχμής με τον πιο ρεαλιστικό τρόπο την κατάσταση που επικρατεί στο Ρέθυμνο όταν ένας ασθενής πρέπει να μεταφερθεί στο νοσοκομείο του Ηρακλείου. Να κάνουν διακομιδές. Έχουν καταγραφεί ήδη τουλάχιστον 4 περιστατικά από συναδέλφους όπου οριακά έφτασε ο ασθενής στον τόπο προορισμού. Όπου έτυχε, για παράδειγμα, να είναι εντατικολόγος ο συνάδελφος που έκανε τη διακομιδή και μπόρεσε έγκαιρα να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της απώλειας του αναπνευστήρα. Χάλασε τη διαδρομή. Θα μπορούσαμε να πούμε και πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά δεν είναι η ώρα τώρα για λεπτομέρειες. Το γεγονός είναι ότι έχουν υπάρξει περιστατικά σοβαρότατα, όπου ο γιατρός τα είδε όλα και όπου ωριακά ο ασθενής έφτασε στον προορισμό του. Εφημερίες εξουθένωσης περιγράφουν και οι ειδικευόμενοι γιατροί στο Βενιζέλιο νοσοκομείο. Για να σας πω με αριθμούς, μπορεί ένας συνάδελφος μιας ειδικότητας, ας πούμε, μπορεί να κάνει 3 εφημερίες τη βδομάδα χωρίς να πάρει το απαιτούμενο ρεπό την επόμενη μέρα, που αυτό σημαίνει ότι δουλεύει γύρω στις 100 ώρες τη βδομάδα. Και να διεκδικήσουμε περισσότερους, καλύτερους μισθούς, αλλά και στελέχωση στο νοσοκομείο και σε όλα τα νοσοκομεία, κέντρου και περιφέρειας, τα οποία υποφέρουν. Πράγμα που σημαίνει ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ατόμων τα οποία θα τελειώσουν τη σχολή, θα φύγουν για το εξωτερικό αναζητώντας καλύτερες συνθήκες εκπαίδευσης. Την ίδια ώρα, οι τραγικές ελλείψεις γονατίζουν τη λειτουργία στα κριτικά νοσοκομεία, με γιατρούς να παρετούνται λόγω της εξουθένωσης. Είχαμε και την παρέτηση της διευθύντριας του νοσολογικού, της κυρίας Παπαντονάκη, η οποία δεν άντεξε την πίεση από τη διοίκηση και από την ιατρική υπηρεσία για συνεχώς για παραπάνω εφημερίες, για να μην πάρουν άδεια. Δεν αφορούν δηλαδή μόνο το Ρέθυμνο, εδώ αφορούν όλη την Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε εντατικολόγους να φεύγουν από το ένα νομό της Βόρεια Ελλάδα να πηγαίνουν στον άλλο. Άρα δεν είναι κάτι που διέφυγε ή κάτι που προέκυψε και ο κύριος Χρυσοχοίδης πυροσβεστικά έρχεται και το αντιμετωπίζει. Σήμερα άκουσα τον Πρωθυπουργό στο Λονδίνο να λέει ότι πάμε καλά και δόξα τω Θεώ έχουμε αφήσει πίσω μας. Και συζητάμε για το μισθολόγιο των γιατρών και δεν έχουμε γιατρούς και τα προβλήματα αυτά που βλέπουμε είναι μια καθημερινότητα πια που τη ζούμε. Ασφαλώς εννοείται ότι διαφωνούμε και προς την μετακίνηση των γιατρών από το Παγνή προς το Ρέθυμνο. Σκοπός είναι να στελεχωθούν τα νοσοκομεία τα μικρότερα της Κρήτης, να δοθούν κίνητρα, γιατί ουσιαστικά αυτό δεν έχει γίνει τόσο καιρό. Καταπέλτης και ο διευθυντής του γαστρεντερολογικού τμήματος στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, Γρηγόρης Πασπάτης. Δεν μπορεί τους διευθυντές των κλινικών, το φωνάζω πάρα πολλά χρόνια τώρα, να τους ορίζουν, όπως και τις διευθύνσεις των υπολείπων υπηρεσιών, να τους ορίζουν οι διοικήσεις των νοσοκομείων. Οι οποίες διοικήσεις των νοσοκομείων δεν έχουν κανένα λόγο επί του επιστημονικού θέματος και επί της επιστημονικής εξέλιξης των γιατρών μέσα στο νοσοκομείο.